Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο, ζωντανά όπως πάντα. Παλαιότερα έκανα και μαγνητοσκοπημένες, να το πω έτσι, συνεντεύξεις. Αλλά τον τελευταίο χρόνο γίνονται όλες ζωντανά, ιδιαίτερα οι μεγάλες συνεντεύξεις, διότι θέλω να βγαίνετε κι εσείς και να κάνετε τις ερωτήσεις σας απευθείας στους καλεσμένους. Είναι η κυρία Άννα Σημακοπούλου, την καλησπέριζω. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Οικονομολόγος νομικός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Αθήνας, τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Μάλιστα. Τα είπα σωστά όλα? Τα είπατε όλα σωστά. Τα είπα όλα σωστά. Θα είμαστε λοιπόν με την κυρία Σημακοπούλου, φίλες και φίλοι, για το επόμενο διώρο. Σε λίγο, σε περίπου 35 με 40 λεπτά, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγαίνετε απευθείας να κάνετε ερωτήσεις. Και υπάρχουν βεβαίως και ερωτήσεις στην κάμερα. Η συνάδελφός μου, η κυρία Όλγα Καλατζή, έχει βγει στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι και θα σε μεταφερθούν και ερωτήματα των πολιτών προς εσάς. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είχε συνάντηση σήμερα ο πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Σέρτζιο Ματαρέλα. Και εδώ βλέπουμε τη σχετική φωτογραφία με τον κύριο Ματαρέλα και τον κύριο Παυλόπουλο. Η Ελλάδα, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της ενωμένες, θα ξεπεράσει την κρίση και θα συνεχίσει αταλάντευτα την πορεία της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον Ιταλό πρόεδρο για την ειλικρινή και έμπρακτη συμπαράσταση της Ιταλίας στην υπέρβαση της ελληνικής κρίσης, αλλά και για τη θερμή φιλοξενία που του επεφύλαξε στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2015 σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία μοιράζονται κοινά ιδανικά για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος εν γέννη. Και πρόσθεσε ότι ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να συμπορευτεί με τον φίλο Ιταλικό, ιδίως αυτές τις δύσκολες περιστάσεις που διαμορφώνουν η οικονομική κρίση και το προσφυγικό ζήτημα, για να υπερασπιστούν από κοινού το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνοχή της. Και χθες μάθαμε, αγαπητή κυρία Ασημακοπούλου, ότι η Κομισιόν σκέφτεται να βάλει νέα μέτρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ιταλούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει την αγωνία των καινούριων μέτρων, είναι και η Ιταλία τώρα που θα περάσει από αυτή τη διαδικασία. Επίσης εσείς το ξέρετε, αλλά θέλω να το πω κι εγώ, ότι σήμερα έχουμε νέο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι επίσης Ιταλός, είναι ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Υπήρξε ένα θρίλερ, εδώ τον βλέπουμε τον κύριο Ταγιάννη, συμπαθής, δεξιός είναι, όχι ακροδεξιός, κεντροδεξιό θα τον χαρακτήριζα. Είχαμε ένα θρίλερ 4 ψηφοφοριών και εκλέχτηκε νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Και θα διαδεχτεί φυσικά τον Γερμανό σοσιαλδημοκράτη Μάρτιν Σούλτς. Αυτά. Πήρε 351 ψήφους και δεύτερος επίσης Ιταλός σοσιαλιστής, ο κύριος Τζιάννη Πιτέλα, ο οποίος πήρε 282 ψήφους. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, το Ευρωκοινοβούλιο, όπως ξέρετε, από όλα τα όργανα είναι αυτό το οποίο έχει ένα θεσμικό ρόλο. Ναι, μεν έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να είναι, έχει έναν ρόλο κάπως πιο περιορισμένο από, ας πούμε, την Κομισιόν ή το Συμβούλιο. Τώρα, ο κάθε πρόεδρος αφήνει και το στίγμα του και βεβαίως η προσωπική του πορεία, ιδεολογία κτλ. Επηρεάζει προφανώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του. Αλλά σε γενικές γραμμές οι κανονισμοί και τα πράγματα είναι πολύ δομημένα. Οπότε νομίζω ότι το μόνο που μένει να πούμε είναι καλή επιτυχία. Και ας ελπίσουμε ότι θα μεγιστοποιήσουν το θεσμικό τους ρόλο προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης που εκπροσωπούν εξάλλου και οι ευρωβουλευτές που παρίστανται. Φίλες και φίλοι, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις και θα ρωτήσω αμέσως τώρα τη γνώμη της κυρίας Ασημακοπούλου. Θέλω να δω τι θα λέμε για δύο ώρες. Θα λέμε πολλά πράγματα. Καταρχήν, εγώ θέλω να τελειώσουμε. Άσε που είναι αργά. Και... είναι μια καταπληκτική ώρα. Πέρα που είναι κουραστική για τους καλεσμένους και τον δημοσιογράφο ή τους δημοσιογράφους, για τους τηλεθεατές μας είναι μια καλή ώρα. Διότι αυτό το δείχνει και το ενδιαφέρον του κοινού για την εκπομπή και η πολύ υψηλή τηλεθέαση που σημειώνει κάθε βράδυ. Εγώ απλά σας εξομολογούμε ότι συνήθως κοιμάμαι πιο νωρίς. Κοιμόστε νωρίς, γιατί ξυπνάτε και πάρα πολύ νωρίς. Ξυπνάω νωρίς. Ναι, εντάξει, πάντως ο κόσμος κάθεται, παρακολουθεί. Με χαρά όμως βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι, στο ΔΟΛ. Κυρία Σημακοπούλου, σας διαβάζω την είδηση. Στα χέρια του Βασίλη Μουλόπουλου, του γνωστού δημοσιογράφου, περνάει η τύχη του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΟΛ,
ο κύριος Βασίλης Μουλόπουλος απεδέχθη πρόταση της διοίκησης να συμβάλλει στην επίλυση των διαρθρωτικών και οικονομικών προβλημάτων του οργανισμού. Ο κύριος Μουλόπουλος είχε διατελέσει επί πολλά χρόνια διευθυντή σύνταξης στην εφημερίδα Το Βήμα. Στη συνέχεια εξελέγει βουλευτής του συνασπισμού. Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ και μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής. Ναι. Η διοίκηση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη λέει σχετική ανακοίνωση. Ζήτησε χτες από τον κύριο Βασίλη Μουλόπουλο, ο οποίος διετέλεσε επί 2 δεκαετίες διευθυντή σύνταξη εφημερίδα Το Βήμα, από όπου αποχώρησε όταν εξελέγει βουλευτής του Συνασπισμού της Αριστεράς, πρώην πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, να συμβάλλει στην επίλυση των διαρθρωτικών και οικονομικών προβλημάτων του ΔΟΛ. Ο κύριος Μουλόπουλος απεδέχθη προθήμως την πρόταση. Αυτή είναι η είδηση. Από εκεί και πέρα είχαμε σωρία σεναρίων ανακοινώσεων των κομμάτων και θέλω το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει να υλοποιήσει ένα σχέδιο άλωσης των μέσων ενημέρωσης, ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, για να μπορέσει με κάποιον τρόπο να κρύψει την ιδεολειψία της και την ανικανότητά της που έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα και για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό το σχέδιο, κατά τη γνώμη μου, θα αποτύχει. Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε με την προσπάθεια του επίδοξου Υπουργού Καναλάρχη κ. Παπά να ελέγξει τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό κατέπεσε χάρη στην απόφαση του ΣΤΕ που καθαρογράφηκε και πρόσφατα. Συνέχεια έχουμε δει διάφορα φαινόμενα όπως για παράδειγμα με αυτόφερη διαδικασία συλλήψης δημοσιογράφων. Ναι. Και τώρα λοιπόν τοποθετείται ο κύριος Μουλόπουλος, ο οποίος απεδέχθη να εκτελέσει χρέη τοποτηρητή του ιστορικού αυτού δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη. Είναι ακόμα μία προσπάθεια στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου άλωσης των μέσων ενημέρωσης και ελέγχου της ενημέρωσης των πολιτών. Σας λέω ότι... Λέτε ότι είναι κυβερνητικό σχέδιο, δηλαδή. Βεβαίως, είναι κυβερνητικό σχέδιο. Ελέγξει, στο οποίο δηλαδή, συμμετέχει. Να ελέγξει το ΔΟΛ, λέτε. Αυτό. Ναι, είναι κυβερνητικό σχέδιο να ελέγξει όσο μπορεί περισσότερο την ενημέρωση. Και σε αυτό δεν είναι καθόλου φιδωλή όσον αφορά στη διαπλοκή, στη συναλλαγή και στον εκβιασμό με δικαστικές αποφάσεις, που είναι κάτι το οποίο πιθανότατα συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Δεν μιλάμε για καθεστωτικές και αντίστακτες πρακτικές. Οι οποίες όμως, κατά την άποψή μου, δεν θα υπερνικήσουν ουσιαστικά τη δημοκρατία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι μια επίθεση στη δημοκρατία. Έτσι αυτό το βλέπετε. Επίθεση στη δημοκρατία. Επίθεση στη δημοκρατία. Βέβαια, η ενημέρωση, οι πολίτες όμως έχουν πολλά μέσα ενημέρωσης και ό,τι και να κάνει αυτή η κυβέρνηση, και όσο και αν ακούω, ξέρετε, αν έχουν ταλέντο στην επικοινωνία κτλ., τους αναγνωρίζω ότι μπορεί να έχουν ταλέντο στην επικοινωνία, αλλά δεν κρύβεται πλέον η καθημερινότητα των πολιτών, η αποτυχία τους καθολικά, και αυτό το βλέπουμε εξάλλου και στις δημοσκοπήσεις που είναι πρωτοφανές στο επίπεδο αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και του Πρωθυπουργού σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα ανοίγετε και είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ανοίξατε και θέμα δημοσκοπήσεων. Θα σας ρωτήσω στη συνέχεια πόσο τις παίρνετε υπόψη σας, πόσο τις πιστεύετε αυτές τις δημοσκοπήσεις, διότι έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σερβίρει στον ελληνικό λαό πάρα πολλές φορές, σε πολλά εκλογικά ραντεβού, πράγματα τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Εντάξει, η καλύτερη όμως δημοσκόπηση είναι το να είσαι μέσα στον κόσμο. Και αυτή είναι η δουλειά ενός βουλευτή. Αυτό είναι σωστό. Έτσι, και οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ πολύ. Εντάξει, απολύτως, τώρα νομίζω ότι οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει. Ότι ζορίζεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό λοιπόν, το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας και το Μαξίμου και η κυβέρνηση. Όλοι το ξέρουν. Και το παρόλα αυτά όμως, είναι... παρόλα αυτά, ναι, η προσπάθεια που γίνεται από το Μαξίμου, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Παπά, από τον κύριο Καμένο κτλ., είναι από τον κύριο Μουζάλα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσποιούνται ενδεχομένως να ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα που νομίζουν ότι όλα πάνε καταπληκτικά. Έτσι, γιατί αυτή την εικόνα βγάζουν προς τα έξω και θα θέλουν και κανάλια τα οποία να λένε ότι μα γιατί όλα πάνε καταπληκτικά. Δεν θα γίνει. Όλα δεν πάνε καταπληκτικά προς Θεού. Δεν υπάρχει. Ο λαός ξέρει τώρα τι πάει καταπληκτικά και τι δεν πάει καταπληκτικά. Δεν χρειάζεται δημοσκόπο για να σου το πει αυτό. Θέλω να δώσω δύο πληροφορίες και επειδή έχω συνηθίσει, φίλες και φίλοι, να μην κρατάω υπομάλλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις, θέλω να σας πω ότι οι τράπεζες θέλουν οπωσδήποτε να κλείσει πάρα πολύ γρήγορα η υπόθεση ΔΟΛ, με την έννοια να τακτοποιηθεί, να κλείσει ο φάκελος. Ο ΔΟΛ, όπως ξέρετε, χρωστάει πάρα πολλά εκατομμύρια, νομίζω 220, ίσως και κάτι περισσότερο από 220 εκατομμύρια. Έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα ονόματα, όπως του επιχειρηματία Σαββίδη,
ο οποίος δείχνει να μην έχει οικονομικά ανοίγματα σε τράπεζες και να έχει μια φερεγγιότητα γενικώς στις τράπεζες. Έχει πέσει το όνομα και έχουν γίνει και κάποιες συναντήσεις πριν από, νομίζω, 2 εβδομάδες, κάποιες μέρες, με την οικογένεια Μπόμπολα, όπου οι τράπεζες τον θεωρούν υπερχρεωμένο και αναξιόπιστο, τον κύριο Μπόμπολα, αντίθετα με ό,τι βλέπουν στο πορτοφόλι του κυρίου Σαββίδη και στη γενικότερη συμπεριφορά του. Οι τράπεζες λοιπόν θέλουν να κλείσει γρήγορα, διότι έχουν δώσει, οι ίδιες οι τράπεζες αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια τα τραπεζικά στελέχη, διότι έχουν δώσει απαγορευτικά δάνεια στο ΔΟΛ, φίλες και φίλοι, και σκέφτονται ότι όσο κλείσει καλύτερα ο φάκελος, τόσο καλύτερα και για τις τράπεζες και για τα τραπεζικά στελέχη. Θα δούμε τι θα γίνει από την άλλη. Εγώ δέχομαι ό,τι παρατήρηση και να κάνετε και δεν ξέρω αν είναι κυβερνητικό σχέδιο ή δεν είναι κυβερνητικό σχέδιο. Ο καθένας στην πολιτική εκμεταλλεύεται ό,τι μπορεί καλύτερα και όπως μπορεί και ό,τι στιγμή θέλει. Γεγονός είναι ότι δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό το μαγαζί. Και το μαγαζί πρέπει να. Μαγαζί να το λέω με την έννοια, επειδή έτσι συνηθίζουμε να το λέμε δημοσιογράφοι. Το δημοσιογραφικό μαγαζί, το οποίο έχει μια πελώρια ιστορία. Με τα λάθη και με τις επιτυχίες μεγάλες, πρέπει να μείνει ανοιχτό. Πρέπει να μείνει ανοιχτό για να μην υπάρχουν απολύσεις, να μην μείνουν οικογένειες χωρίς δουλειές. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει η ιστορία. Υπάρχουν εκτός από αυτά που μας λέει η κυρία Σημακοπούλου, που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει σφοδρή κριτική από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος λέει τόσο απροκάλυπτα πια χυδαίος εκβιασμός. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΕ τώρα και στα ΜΜΕ. Γίνεται, εν πάση περιπτώσει, ένας χαμός εδώ και λίγη ώρα, με την μόλις έγινε γνωστή η νέα εξέλιξη που πάει στα χέρια του Βασίλη Μουλόπουλου για να δει τι θα κάνει ο άνθρωπος, αν μπορεί να σώσει και αν μπορεί να προχωρήσει με έναν τρόπο ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι καταχρεωμένος. Μιλήσατε για το φαινόμενο των συλλήψεων των δημοσιογράφων και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Και εμάς μας έκανε εντύπωση, ούτε με να μ' αρέσει να συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι. Έχω υποστεί και εγώ μια τέτοια ταλαιπωρία πριν από μερικά χρόνια, τον έβγαζα την Παρασκευή και 13. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να καταργηθεί δηλαδή το αυτόφορο σε αδικήματα τύπου? Δηλαδή κατά τη γνώμη μου, πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο περιβάλλον έχει γίνει αυτό και να βγάζουμε τα πολιτικά μας συμπεράσματα. Τώρα το θέμα της νομοθέτησης, ενδεχομένως αυτό να είναι κάτι που μπορούμε να εξετάσουμε, ιδίως όταν αντισυμβαλόμενος, αν θέλετε, ή καταγγέλων είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο χέρι της πολιτικής ασυλίας, όπως ξέρετε, χέρι της ασυλίας όσον αφορά λόγω της προστασίας που υπάρχει από τον νόμο. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση τι πρέπει να γίνει με το αυτόφορο για τους δημοσιογράφους. Και προφανώς οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να είναι στο απειρόβλητο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δημοσιογραφούν. Έτσι, και δεν το υποστηρίζει κανείς αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ισορροπία και η άποψή μου είναι ότι οι πολιτικές διαστάσεις του θέματος άπτονται αυτού του κυβερνητικού σχεδίου που σας λέω, που υλοποιείται με αδίστακτο τρόπο και πλέον και σε περιβάλλον πανικού. Έχουμε μια κυβέρνηση υποκατάρρευση, η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει την κοινή γνώμη να καταλάβει πόσο σοβαρά είναι τα θέματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Και ο κόσμος όμως καταλαβαίνει, ελπίζω τουλάχιστον, ότι ο λογαριασμός μόνο μεγαλώνει με αυτή την κυβέρνηση. Και αν δεν το έχει καταλάβει ακόμα, θα το καταλάβει όσον ούπο, γιατί θα συζητήσουμε, φαντάζομαι, και το θέμα του κλεισίματος της αξιολόγησης, του τέταρτου μνημονίου. Τώρα μπαίνουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Θα μπούμε. Θα μπούμε στο θέμα, το μεγάλο θέμα της οικονομίας και κυρίως στον οδικό χάρτη που συνηθίζετε να λέτε εσείς οι πολιτικοί από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αντιφατικές απόψεις όσον αφορά την πορεία της οικονομίας, κυρία Σημακοπούλου. Για παράδειγμα, χθες έβγαλε ανακοίνωση ο ΣΕΒ. Οι βιομήχανοι βγάλαν επισήμως μία ανακοίνωση που λένε ότι ειδικά το δεύτερο εξάμεινο του 2016 η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, ότι υπάρχει μία ανωδική τάση. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν κλείνει εγκαίρως και στα συγκεκριμένα ραντεβού που είχαν ανακοινωθεί το θέμα της δεύτερης αξιολόγησης. Και αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της εθνικής μας οικονομίας το 2017 και παραπέρα. Άρα εδώ πέρα οι παράγοντες οικονομικοί, οι βιομήχανοι, και τα λοιπά, βλέπουν ότι πράγματι έχει αρχίσει και λειτουργεί
κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο, το κυβερνητικό σχέδιο, με την εφαρμογή βέβαια του μνημονίου και ό,τι σημαίνει αυτό για τους Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον θεωρητικά βρισκόμαστε σε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν η οικονομία πέρσι, για παράδειγμα, το 2015. Εντάξει, όμως πέρσι δεν ήταν μια νορμάλ χρονιά. Έτσι. Πέρσι ήταν μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη. Ναι, μια χρονιά όπου κλείσανε τράπεζες, όπου έγιναν πρωτοφανή πράγματα, όπου κοντέψαμε να φύγουμε από την Ευρώπη και από το ευρώ. Οπότε, αν θέλετε, όταν πας από το κακό στο χειρότερο, αν κάνεις μια μικρή κοιλιά στο κακό μέχρι να φτάσεις στο χειρότερο, αυτό δεν το λες και καλό νέο. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, άμα ρωτήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο, ιδίως ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εξοντώνονται με τις ασφαλιστικές εισφορές και το νέο φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης, αυτή τη φόρο επιδρομή, άμα ρωτήσεις μαγαζάτορες, άμα ρωτήσεις οπουδήποτε, θα σου πούνε ότι στο τέλος του 2014 είχαν αρχίσει να βλέπουν ένα φως, ήταν καλύτερα και ότι, εν πάση περιπτώσει, τώρα τους έχει πιάσει απόλυτη απελπισία. Διότι ακόμα και την εκτέλεση του προϋπολογισμού να κοιτάξει κανείς, για την οποία η κυβέρνηση πανηγυρίζει και επέρεται ότι είμαστε πάνω από τους στόχους κτλ. Βέβαια είστε πάνω από τους στόχους και έχεις πλεόνασμα, άμα έχεις κηρύξει απόλυτη εσωτερική στάση πληρωμών. Ξέρετε, επί προηγούμενης κυβερνήσεως υπήρχε πλεόνασμα, αλλά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή τα φέσια προς τους ιδιώτες από το δημόσιο, αποπληρώνονταν. Ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές 9 δισεκατομμύρια ευρώ, πέτυχε πλεόνασμα και είχε μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το τέλος του 2014 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν αυξηθεί 46% σε σχέση με το τι ήταν τότε. Άρα δεν πληρώνει κανέναν. Έχει αυξήσει τόσο πολύ τη φορολογία που ακόμα και λιγότεροι άνθρωποι να πληρώνουν φόρους, που αυτό συμβαίνει, γιατί είναι ανεπανάληπτος ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ναι, ναι. Άρα γι' αυτό έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα. Και γενικότερα αυτή η εικόνα του προϋπολογισμού, να σας το πω αλλιώς, έχει μέσα βόμβες μεγατόνων οι οποίες μπορούν να εκραγούν. Μία από αυτές είναι ότι δεν πληρώνει ο κόσμος τις ασφαλιστικές του εισφορές. Μία άλλη είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν φτάσει να είναι το μισό του ΑΕΠ. 110 δις είναι τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι εφιαλτικός ο αριθμός. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν θέλετε, η φωτογραφία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αν έχεις πιάσει τους στόχους, το θέμα είναι και πώς. Αν, λοιπόν, κρύβεις τα προβλήματα συνέχεια κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή θα φανούν τα προβλήματα. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και η πραγματική οικονομία, η αγορά δηλαδή, αν ρωτήσετε, στενάζει. Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες απλά τους έχει εξοντώσει η κυβέρνηση αυτή. Δεν συμφέρει σχεδόν, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πλέον να δουλεύεις. Πλέον να δουλεύεις. Κοιτάξτε, η οικονομία, φίλες και φίλοι. Και όλα αυτά γιατί. Έχει δίκιο η κυρία Σημακοπούλου που εστιάζει στο θέμα της οικονομίας και θα μιλήσουμε πάρα πολύ σήμερα για το θέμα της οικονομίας. Εγώ θα προσπαθήσω να πω τη δική μου, να τη περιγράψω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Αλλά επειδή τρέχει και το θέμα του Δόλου και είναι εξαιρετικά σημαντικό, μου ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από ένα φίλο, ο οποίος ρωτάει το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, και το λέει και αρκετός κόσμος, προσπαθεί να ελέγξει το Δόλου με το Μουλόπουλο. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή, γιατί κάνατε βουλευτή τον Ανδρέα Ψυχάρη? Επειδή ήταν αστέρι, ας πούμε, πολιτικό, γιατί κάνατε βουλευτή το γιο του Σταύρου του Ψυχάρη? Με συγχωρείτε, τον έκανε βουλευτή η Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος που τον ψήφισε. Με σταυρό βγήκε ο κ. Ψυχάρης, δεν ήταν βουλευτής επικρατείας. Προσέξτε, έτσι, εγώ θυμάμαι ότι ο Ανδρέας υποψήφιος Ψυχάρης, ναι, μεταξύ πάρα πολλών υποψηφίων στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Ναι. Και ο κόσμος τον επέλεξε. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι πάντως ότι ο φίλος μου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει δώσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο New Post του Τάκη του Χατζή, χτες που τη διάβασα, και επίσης έχει δημιουργήσει ντόρο αυτή η συνέντευξη, άρα ήταν πετυχημένη η συνέντευξη. Τον είχε πάρει τον Ανδρέα τον Ψυχάρη, το γιο του Σταύρου του Ψυχάρη, δίπλα του και μάλιστα τον είχε σύμβουλο σε διεθνή θέματα. Εντάξει, ήταν διπλωμάτης ο άνθρωπος. Ήταν διπλωμάτης. Δεν ήταν άσχετος στον τομέα αυτό. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν διπλωμάτης με μια καριέρα διεθνή. Με μια καριέρα, ποια καριέρα? Είχε τέλος πάντων στο διπλωματικό σώμα. Δηλαδή το διπλωματικό σώμα τα απαξιώνουμε. Πάντως, κυρία Σημακοπούλου, όταν είστε πρωθυπουργός, όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, για να έχει, ας πούμε, συμβουλευτικό χαρακτήρα έγκυρο και άμεσο και ουσιαστικό, πρέπει να παίρνει πολύ έμπειρους ανθρώπους. Ο κύριος Ανδρέας Ψυχάρης, που μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, δεν είχε καμιά πελώρια εμπειρία στο διπλωματικό σώμα για να τον πάρει ο Αντώνης Σαμαράς δίπλα του για να τον συμβουλεύει στα θέματα
τα διεθνή. Αυτό είναι όταν θα γίνετε πρωθυπουργός, θα διαλέξετε εσείς τους δικούς σας. Εγώ δεν θα γίνω πρωθυπουργός ποτέ. Είναι προνόμιο του πρωθυπουργού να διαλέγει τους συμβούλους. Αλλά το ότι τον έκανε βουλευτή η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα η Νέα Δημοκρατία τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Όπως έβαλε και πολλούς άλλους. Η Νέα Δημοκρατία. Όπως και πολλούς άλλους. Και στην Α εκλογική περιφέρεια Αθηνών, όπως και η Β, στην οποία είμαι εγώ, δεν είναι και εύκολο για να εκλεγεί κανείς. Υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Η Β γίνεται σφαγή. Και στην Α γίνεται σφαγή. Και στην Α. Και η Α. Όλες οι περιφέρειες έχουν δυσκολίες. Εγώ έχω, όπως ξέρετε, έχω υπάρξει και βουλευτής ναι. επαρχίας στον νομό Ιωαννίνων. Πάντως, τι θέλει να πει το ερώτημα του φίλου μου, του καλού μου φίλου που μου στέλνει τις σκέψεις του. Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει και για να θέλει να πει δηλαδή ότι όλα τα κόμματα εξουσίας και εσείς και το ΠΑΣΟ και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι πλέον ένα κόμμα εξουσίας και όχι μόνο έχει μπει με τα μπούνια μέσα στο σύστημα, έχει υπογράψει μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μες. Πρέπει να τα λέμε αυτά για να μην λέμε τις αλήθειες στον κόσμο. Προσπαθείτε να έχετε όλοι δικτυώσεις και να ελέγχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, κυρία Σιμακοπούλου, δεν το λέω προσωπικά σας, ναι. και τις παλαιότερες δεκαετίες. Εγώ θέλω να εστιάσω ενδεχομένως στην ουσία του σχολείου αυτού. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι. Και μου λέει και ο φίλος μου, και συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή σα λέω για την εμπειρία του. Δεν ήταν και ο Μολυβιάτης, μου λέει, ο Ανδρέας ο Ψυχάρης. Δηλαδή, να πάρει τον κύριο Μολυβιάτη σύμβουλο, αν τον έπαιρνε ο κύριο Αντώνη Σαμαράς, οκ. Αλλά τώρα να παίρνει ένα παιδί 30 ετών για να τον κάνει σύμβουλο στα διεθνή θέματα είναι λίγο σόλιδο. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Εγώ θα σα πω ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κρίνονται. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει κάποιο να συμπεριλαμβάνεται επειδή έχει, ας πούμε, μια ιδιότητα ή ένα όνομα ή μια. Όχι, βέβαια. Προς Θεού, δεν είναι κακό. Απ' την άλλη, αυτό. Δεν πιστεύω επίσης ότι πρέπει να αποκλείεται για το λόγο αυτό ή επειδή έχει κάποια τέτοια. Να σας πω και τη θέση μου. Εγώ θεωρώ πολύ μεγάλο δημοσιογράφη τον Σταύρο τον Ψυχάρη και τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Τον θεωρώ πολύ μεγάλο. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως. Ενός εκδότη απαγορεύεται να θέσει τον εαυτό. Όχι, αλλά όταν έχει όλο το μέγκα πίσω σου. Όταν είσαι Ανδρέας Ψυχάρης και έχει όλο το μέγκα πίσω σου, που ο παπά σου έχει το 30% του μέγκα και είσαι φορά παρτί. Από το πρωί ως το βράδυ στο Μέγκα θα βγεις βουλευτής. Βοηθάει. Δηλαδή, αν εγώ είχα πατέρα κάποιον ιδιοκτήτη μέσου και ήθελα να γίνω πολιτικός, θα είχα σε μια άλλη εποχή, ένα πλεονέκτημα περισσότερο από εσάς που δεν είχατε σχέση με μίντια. Εντάξει, σε μια άλλη εποχή όμως, εγώ ας πούμε που δεν είμαι ούτε από πολιτική οικογένεια, ούτε είχα αυτό το πράγμα, κατάφερα με κάποιο τρόπο να είναι καλά ο κόσμος με ψήφισε. Λόγω της ικανότητάς σας, προφανώς. Λόγω του ότι με προτίμησε. Δεν είναι ότι είμαι εγώ καλύτερη από κάποιον άλλον. Αλλά. Όμως τι να κάνουμε, να τους αποκλείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είπα να τους αποκλείσουμε. Σας λέω τα φαινόμενα, διότι και εσείς τώρα κάνετε κριτική και δικαίως κάνετε κριτική. Διότι και ο κύριος Μουλόπουλος ήταν πρόεδρος στην Αυγή, ήταν υποψήφιος. Ήταν βουλευτής. Δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Έτσι, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν είναι εκλεγμένος. Διορίστηκε από την κυβέρνηση για να μπορέσει να. Δεν ήταν βουλευτής του συνασπισμού. Ήταν, τώρα μιλάμε για τη θέση που πήρε τώρα. Εντάξει. Υπήρξαν αντιδράσεις και για τον κύριο Μουλόπουλο, αν θυμάστε, όταν είχε προταθεί και γιατί ήταν αντιπρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ. Ναι, ναι. Υπήρξαν παρόμοιες αντιδράσεις. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν με τα μίντια. Αυτό το θέμα με το ΔΟΛ, θα ξέρετε, θα γιγαντωθεί τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρα. Θα σηκώσει πολύ σκόνη. Και το θέμα είναι ποιο είναι το μέλλον του ΔΟΛ, αν θα επιβιώσει ή αν δεν θα επιβιώσει. Διότι εκεί πέρα είναι και με τις συνεργαζόμενες εταιρείες είναι κοντά στους 650 ανθρώπους. Είναι 650. Ήμασταν όμως στην οικονομία. Και θέλω να σας ρωτήσω, με τη μέχρι τώρα ενημέρωση και πληροφόρηση που έχετε, πώς βλέπετε την πορεία της αξιολόγησης και αν φοβόσαστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και ότι πάμε σε κομπλάρισμα της ιστορίας και ότι δεν θα έχουμε έγκαιρα την αξιολόγηση. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι, επειδή αναφερθήκατε και στην ανακοίνωση του ΣΕΒ, να πούμε ότι προφανώς όλοι θέλουμε να κλείσει η αξιολόγηση. Δηλαδή, είναι καλύτερα να κλείσει η αξιολόγηση από το να μην κλείσει η αξιολόγηση. Γιατί, αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η επόμενη μέρα εκτός προγράμματος. Άρα, λέτε και εσείς ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Το θέμα όμως δεν είναι να κλείσει η αξιολόγηση. Το θέμα είναι πώς θα κλείσει. Με τι μέτρα θα κλείσει. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι το ίδιο έργο που βλέπαμε πάντα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ψευτοπερήφανη διαπραγμάτευση και μια διαφορετική ρητορική. Δηλαδή, πήγαινε ο κύριος Τσακαλώτος και δίνει μια επιστολή, η οποία είναι επιστολή προσκυνάω τους δανειστές. Εννοείται την επιστολή για το επίδομα. Εννοείται την επιστολή για το επίδομα και διάφορα άλλα θέματα για το ΦΠΑ στα νησιά κτλ. Καλά, προσπαθούν, δεν έκανε που το έδωσε δηλαδή, δεν έκανε καλά που έδωσε προσπαθούν, το επίδομα. Ό,τι δίνει καλό είναι. Έτσι, μπράβο. Ό,τι δίνει καλό είναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, ό,τι δίνει καλό είναι. Και εγώ αυτό το λέω σαν αντιπολίτευση.
παρά το γεγονός ότι κοροϊδεύαν και τον κόσμο. Δηλαδή τα δίνουν από τη μία, τα παίρνουν από την άλλη. Αλλά τα δίνουν από τη μία. Και δεν μπορώ να που το λέτε. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να μην φίλες το πω. Φίλες και φίλοι, από αυτή την εκπομπή θα ακούτε αλήθειες. Είτε αρέσει στο Μαξίμου, είτε δεν αρέσει στο Μητσοτάκι, είτε σε οποιονδήποτε. Εγώ θα λέω τις δικές μου, όπως θα βλέπω τη δική μου αλήθεια εννοώ. Υποκειμενικά μπορώ να κάνω λάθη και λάθος. Αλλά σε αυτό που λέει η κυρία Σημακοπούλου συμφωνώ. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση μοίρασε 450 εκατομμύρια ευρώ από το πλεόνασμα, η αντιπολίτευση είπε όχι. Να μην το μοιράσει. Τότε δεν ίσχυε το ότι δίνεις καλό είναι. Και τώρα έρχεται και εγκαλεί εμάς που τι κάναμε σαν Νέα Δημοκρατία. Λέμε ότι δίνεις καλό είναι. Και βεβαίως εγώ καταλαβαίνω χριστουγεννιάτικα το να πάρει μια οικογένεια αυτά τα χρήματα. Είναι η διαφορά μεταξύ του να πάρει ο συνταξιούχος το εγγόνι του κάτι ή να μην μπορεί να του δώσει κάτι τα Χριστούγεννα, το οποίο είναι τεράστιο πράγμα. Σωστό. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα του τα πάρει σε ένα μήνα. Οπότε. Δεν μπορώ εγώ να μην λέω πιστεύετε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο. Μασάει με αυτές τις συμπεριφορές. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Προφανώς καταλαβαίνει. Και τι να κάνει, να μην τα πάρει. Όχι, θα τα πάρει και καλά θα κάνει. Λοιπόν, και μακάρι θα κάνει. Να γράψει και άλλες επιστολές ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά να δίνει και άλλα επιδόματα. Μακάρι. Όχι, μακάρι να φύγει ο κύριος Τσακαλώτος, μακάρι να φύγει ο κύριος Τσίπρας και να διαχειριστούν την τύχη του τόπου άνθρωποι οι οποίοι μπορούν με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, με υπευθυνότητα, με διαχειριστική ικανότητα και χωρίς ιδεοληψίες να προχωρήσουν την πολιτική όπως πρέπει, γιατί δεν ελέγχουμε οι δανειστές. Ήταν καλοί ποτέ? Δηλαδή, τώρα σήμερα πάλι άλλαξε γνώμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάλι κάτι. Τελικά ο Σόιμπλε είναι κακός πάλι σήμερα? Δηλαδή, τη μία μέρα είναι κακός. Και εμείς είμαστε ταυτισμένοι μαζί του και είμαστε και εμείς κακοί. Την άλλη μέρα όμως, επειδή μπορεί να δέχεται να φύγει του δούνου του ή δεν ξέρω τι, είναι και καλός. Την επόμενη μέρα πάλι βγαίνει ο κύριος Τζανακόπουλος και λέει ότι είναι κακός. Δηλαδή, μιλάμε για πολιτική σχιζοφρένεια. Γι' αυτό σας λέω. Βλέπουμε το ίδιο έργο. Ναι. Ξυπνάμε το πρωί και λέμε, τι γίνεται σήμερα, έχουμε πρόβλημα στην αξιολόγηση με αυτό. Τι να πούμε στον κόσμο εδώ, ναι. Στους δανειστές τι λέμε όμως? Κλωτσάμε την μπάλα, περνάει ο χρόνος και την τελευταία στιγμή συνθηκολογούμε. Και όταν συνθηκολογούμε το λογαριασμό, ποιος τον πληρώνει? Πείτε, τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ βεβαρημένο πολιτικό παρελθόν, όπως και το ΠΑΣΟΚ, που ήταν τα δύο κόμματα εξουσίας και έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη από όλους, διότι κυβερνούν, δεν θα πάρουμε πριν το. Πριν την επιμερίζεται χρονικά την ευθύνη. Βεβαίως, διότι η κατάσταση. Χρονικά με βάση την περίοδο που έγινε η διακυβέρνηση του τόπου από τη μεταπολίτευση. Βεβαίως. Αυτή είναι. Η κακή κατάσταση, κυρία Σημακοπούλου, που έφτασε η Ελλάδα και η οικονομία της χώρας και φτάσαμε στην αποφράδα μέρα που ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαλε στο πρώτο μνημόνιο με ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Η κατάσταση ήταν στην πολιτική ευθύνη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που είχαν την πολιτική ευθύνη της διακυβέρνησης. Πολύ πιο πολύ από το ΠΑΣΟΚ και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Το επιμερίζετε χρονικά. 4-5 χρόνια ο ένας λιγότερο, λιγότερο είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Λιγότερα χρόνια είναι λιγότερο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα είμαι αυτή που θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε λάθη. Εντάξει. Αλλά αφού το επιμερίζετε έτσι, μπορούμε να το υπενθυμίσουμε αυτό, γιατί κάθε φορά. Γι' αυτό σας τα λέω, ακούω αυτό την ισοπαίδωση και τον γκρουπάρισμα. Όλοι μαζί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είπα ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Πάντως έχει η Νέα Δημοκρατία τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία. Όπως και το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, έχει τις πολύ μεγάλες ευθύνες και με το δανεισμό που έγινε επί των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου. Και φτάσαμε από 20% που ήταν ο δανεισμός επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, απογειώθηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από εκεί και πέρα γεωμετρικά είχαμε μία αύξηση που δεν σταματούσε με τίποτα το σύστημα. Κύριε Λιάτσο, επειδή ευτυχώς έχουμε την άνεση χρόνου, οπότε μπορούμε να πούμε και λίγα πράγματα έξω από αυτά τα συνηθισμένα που λέμε. Ναι, βεβαίως. Η άποψή μου είναι ότι από την εποχή του Παπανδρέου διαβρώθηκε και το ηθικό DNA και το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Και αυτό οδήγησε και στην άνοδο του λαϊκισμού και σε ένα συγκεκριμένο τρόπο του πολιτεύεστε και σε πολλά λάθη και στον υπέρογκο δανεισμό και στην παροχολογία και σε ένα συγκεκριμένο τρόπο του πολιτεύεστε. Καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι την πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από τη σημερινή κυβέρνηση την έχει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία για τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας. Είναι δηλαδή ένα συμπέρασμα το οποίο δεν χρειάζεται πολύ εξήγηση. Εάν κοιτάζετε χρονικά την κατάσταση, να σας πω κάτι για αυτό το επιχείρημα. 2 χρόνια κυβερνάνε τον τόπο. Η απόσταση μεταξύ του τι έχουν πει και του τι έχουν κάνει είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στη μεταπολίτευση. Δηλαδή, ό,τι και να έχει τάξει κάποιος προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα ασχοληθώ με το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, δεν συγκρίνεται η μεταγενέστερη πορεία σε επίπεδο διακυβέρνησης με το αυτό που κάνανε αυτοί. Δηλαδή, αυτοί είπαν θα το σκίσουν το μνημόνιο και φέραν και άλλο ένα και τώρα μας βάζουν σε άλλο ένα ακόμα, μέσα σε 2 χρόνια. Ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θα δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας θα κρυθεί για αυτά τα πράγματα. Να το ξέρετε. Θα κρυθεί. Η διαχειριστική και είναι καταπληκτική και είναι πρωταθλητές στο να κάνουν ζημιά σε όλα τα επίπεδα. Πάρτε όποιον τομέα θέλετε. Πάρτε την υγεία και δείτε πόσο περισσότερο. Εγώ δεν σας λέω ότι ήταν σε ιδανική κατάσταση όταν τα παρέλαβαν τα πράγματα πριν από 2 χρόνια. Σε πόσο χειρότερη κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Πόσες μεθ είναι κλειστές. Πόσοι άνθρωποι περιμένουν. Πόσοι δεν βρίσκουν φάρμακα. Και ο κύριος Πολάκης κυκλοφορεί, λες και πάνε όλα καλά. Πάρτε τον κύριο Μουτζάλα, στον οποίο σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα έχει πάρει 0,5 δις για το προσφυγικό, εκ των οποίων τα 230 εκατομμύρια έχουν εκταμιευτεί. Και οι άνθρωποι πεθαίνουν στο χιόνι. Πάμε και στο πρώτο ο κύριος Μουζέλας λέει διάφορα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Εσείς κανονίστε. Ωραία, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και μετά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Φίλες και φίλοι, σε περίπου 10 λεπτά από τώρα θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές να ρωτάτε απευθείας την κυρία Σημακοπούλου προς τιμήν της, διότι 1-2 μου έχουν φοβηθεί τις τηλεφωνικές. Λέει μήπως οτιδήποτε κτλ. Θα μπορείτε να βγαίνετε και να ρωτάτε ό,τι θέλετε την κυρία Σημακοπούλου. Διαφημίσεις 2 λεπτών.